μεταναστευτική κρίση και πρόσφυγες. Ο αυτόπτης μάρτυρας στο σημερινό του επεισόδιο θα ασχοληθεί με τις ιστορίες μεταναστών από το Αφγανιστάν αλλά και τις άλλες υπόλοιπες χώρες, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι είναι σημαντική και συμβολική η δράση τους ακόμη και σε διάφορες δουλειές της χώρας μας. Χιλιάδες είναι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες οι οποίοι χάνουν τη ζωή τους, ενώ πολλοί υφίστανται ακραίες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επιχειρώντας να ταξιδέψουν από την Ανατολική και Δυτική Αφρική προς τις μεσογειακές ακτές της Ευρώπης. Αυτό το ταξίδι απελπισίας είναι για κάποιους το μοναδικό ταξίδι σωτηρίας από την κατάσταση την οποία βιώνουν στις εμπόλεμπες ζώνες. Πρώτα θα ήθελα να μάθω το όνομά σου. Το όνομά μου είναι Ραχίδ. Χάρηκα για την γνωριμία, Ραχίδ. Και είσαι από? Από το Αφγανιστάν. Αρχικά θα ήθελα να μάθω για την εμπειρία σου στο Αφγανιστάν. Τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ του Αφγανιστάν και της Ελλάδος. Τι έχεις αποκομίσει εσύ μέχρι τώρα? Οι ομοιότητες είναι πολλές, επειδή πίσω στο σπίτι έχουμε πολλά πράγματα από την αρχαία Ελλάδα. Όπως τεχνολογία από την αρχαία εποχή. Ωστόσο, βάση κουλτούρας, είμαστε ιδιαίτερα συντηρητικοί σε σχέση με την Ελλάδα. Κάπως παρόμοιοι δηλαδή, αλλά με διαφορετική οπτική γωνία. Από τη στιγμή που το Αφγανιστάν όμως βρίσκεται σε πόλεμο για τόσα χρόνια, οι διαφορές γίνανε περισσότερες και έφεραν περισσότερα προβλήματα πίσω στο σπίτι. Και αυτό έφερε φυσικά μεγαλύτερη διαφορά της χώρας μου σε σχέση με την Ελλάδα. Έτσι όπως το βλέπω εγώ, υπάρχει 100% διαφορά, καθώς δεν υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ δυτικής και ανατολικής κουλτούρας. Ένας μετανάστης θέλει να επιστρέψει πράγματα στην κοινωνία που μένει. Ποιες διαφορές παρατήρησες στην ελληνική κουλτούρα? Βάσει κουλτούρας είμαστε διαφορετικοί, γιατί εμείς μεγαλώσαμε σε ένα συντηρητικό ισλαμικό κράτος, ενώ εσείς σε ένα συντηρητικό χριστιανικό κράτος. Η ιδεολογία των πιστεύων μας είναι μακριά η μία από την άλλη. Ωστόσο και εμείς στη χώρα μας έχουμε αποδεχτεί τον χριστιανισμό και τον Ιουδαϊσμό, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Μερικοί λένε ότι υπάρχουν μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ μας, αλλά δεν το βλέπω αυτό εδώ στην Ελλάδα. Περισσότερο από 1/4 των προσφύγων και των μεταναστών που έφτασαν φέτος μέχρι στιγμή στην Ευρώπη μέσω των διαδρομών της Μεσογείου ήταν παιδιά. Πολλά από αυτά έφτασαν χωρίς τους γονείς τους, μερικά συνοδεύονταν από άλλους συγγενείς, ενώ άλλα ταξίδευαν χωρίς κανέναν οικείο ενήλικο. Το 2019 ο μεγαλύτερος αριθμός προσφύγων και μεταναστών έφτασε στην Ευρώπη περνώντας από την Τουρκία στην Ελλάδα, κυρίως μέσω θαλάσσης. Οι αφήξεις στην Ελλάδα κορυφώθηκαν τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2019, ενώ έχουν δημιουργήσει περαιτέρω πιέσεις στα ήδη υπερπλήρη κέντρα υποδοχής στα ελληνικά νησιά του Αιγαίου, ιδίως στη Σάμο αλλά και την Λέσβο. Πρώτα θα ήθελα να μάθω το όνομά σου. Το όνομά μου είναι Αμπντούλ Ιαζί και είμαι από το Αφγανιστάν και εργαζόμουν σε τράπεζα εκεί. Δούλευε σε τράπεζα ως υπάλληλος? Ναι, δούλευα εκεί ως υπάλληλος. Αλλά έκανα και άλλα επαγγέλματα εκεί. Ήρθες λοιπόν στην Ελλάδα. Θα ήθελα να μάθω την πορεία σου μέχρι εδώ. Ήταν πολύ δύσκολο για μένα να το σκέφτομαι ξανά. Ήταν πολύ μεγάλο ταξίδι και πολύ δύσκολο να έρθω εδώ.
a way of that. This is really hard to explain. Και είναι πολύ δύσκολο να το εξηγήσω. Έχουμε περάσει τόσα πολλά προβλήματα. Many problems in this way. Just the situation was. Η κατάσταση δεν ήταν καθόλου καλή. While at the morning we were leaving our home. Μπορεί το πρωί να φεύγαμε από το σπίτι μας και να πηγαίναμε στη δουλειά. Δεν ήταν όμως σίγουρο αν θα επιστρέψουμε από τις δουλειές μας ζωντανοί. We were just living in Afghanistan by chance. Ζούσαμε στο Αφγανιστάν από ανάγκη. Ζούσαμε ξεκάθαρα από ανάγκη. Tell us about your journey. From Afghanistan, here in Greece. Ήρθες λοιπόν στην Ελλάδα. Ποια τα προβλήματα που αντιμετώπισες εσύ και η οικογένειά σου? Είχες κάποιες άσχημες στιγμές που μπορεί να έχασες ακόμη και συγγενικά σου πρόσωπα στην πορεία? Όποιος χάνει την πατρίδα του και το σπίτι του αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες. Ο καθένας μπορεί να συναντήσει ληστές, διακινητές, την απαξίωση της κοινωνίας. Όταν ήμασταν στον δρόμο για την Ελλάδα, ήταν μια ομάδα από διακινητές που προσπάθησαν να βασανίσουν τους μετανάστες και να τους αποσπάσουν χρήματα. Αυτή είναι η αληθινή ιστορία. Από εκεί που προσπάθησαν να έρθουν τα μέλη της οικογένειάς μου, τους συμπεριφέρθηκαν με βία και τους είπαν να στείλουν έξτρα χρήματα η οικογένειά τους από το Αφγανιστάν. Από τη στιγμή που φεύγεις από τη χώρα σου, έχεις μία αξιοπρέπεια. Αυτή όμως η αξιοπρέπεια χάνεται στον δρόμο προς κάποια άλλη χώρα και προσπαθείς με απόγνωση να αναζητήσεις μια ευκαιρία από τη χώρα που σε φιλοξενεί. Να σου δοθεί αυτή η ευκαιρία να επανακτήσεις την αξιοπρέπεια που έχεις χάσει στην κοινωνία που ζεις. Και αυτό είναι που ζητούν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, να επανακτήσουν τη χαμένη τους αξιοπρέπεια. Ποιες είναι οι βασικές συζητήσεις που γίνονται με τους διακινητές και πώς γίνεται η επαφή? Οι μετανάστες πουλούνται χέρι με χέρι. Οι διακινητές δεν είναι μόνο ένας. Μιλάς με έναν, σου λέει δεν υπάρχει πρόβλημα. Σε όλη τη διαδρομή θα είμαι μαζί σου κτλ. Αλλά είναι όλα ψέματα. Στη συνέχεια σου παραδίδουν την ψυχή από χέρι σε χέρι σε διάφορους ανθρώπους. Σε συμπεριφέρονται σαν πρόβατα. Σε βάζουν σε ένα αμάξι που μπορεί να χωρέσει 5 άτομα και βάζουν μόνο στην πισωθέση 7 άτομα. Σε συνδυασμό με τις δύο μπροστινές θέσεις, πάμε στα 9. Βάζουν ακόμα και άλλα 4 άτομα στο πόρτ παγκάζ. Αν τα μετρήσεις όλα αυτά σε ένα αμάξι με χωρητικότητα 5 ατόμων, βάζουν συνολικά 11 με 12 άτομα εκεί μέσα. Και αν τολμήσεις να πεις κάτι, μπορεί να βγάλουν ένα μαχαίρι ή ένα όπλο και να σε απειλήσουν ή ακόμα και να σε σκοτώσουν και να μην μπορείς να πεις το παραμικρό. Άρα το Αφγανιστάν ήταν μια πολύ κακή χώρα για να ζήσει κάποιος. Ναι, ειδικά η δική μας περιφέρεια ήταν πολύ κακή. Δεν μπορούσες να ζήσεις εκεί. Δεν είχαμε καμιά καλή ανάμνηση από εκεί. Όταν ήμουν εκεί, η περιφέρειά μας είχε τρομοκρατηθεί 2 φορές από τους Ταλιμπάν. Two times taken by Taliban
Ο εθνικός μας στρατός τους απομάκρυνε και μπορούσες να ακούσεις τους πυροβολισμούς και τις μονομαχίες. And the villages there. Just the fighting is ongoing there. Once Talib come and capture the province, the government, then the national army is pushing them back. And this is the situation is going in our province. How to live in Πώς μπορούσες να ζήσεις εκεί? Ήταν μια κόλαση. Ναι, ήταν μια κόλαση. My daughter was born on the way. Η κόρη μου γεννήθηκε στο δρόμο από το Αφγανιστάν στην Ελλάδα. She was born in Turkey. Γεννήθηκε στην Τουρκία. Από τη στιγμή που ταξιδεύαμε χωρίς έγγραφα, χωρίς τίποτα, η τουρκική κυβέρνηση αρνήθηκε να μας δώσει επιστοποιητικό γέννησης της κόρης μου. Επειδή δεν είχαμε έγγραφα και δεν ήθελαν να μας δώσουν. Μάθαμε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας ότι ήμασταν περισσότερο εργαλεία των χωρών που περνούσαμε παρά μετανάστες και άνθρωποι. Γίναμε μάλιστα μεγάλη μπίζνα. Οι τουρκικές αρχές θέλανε να βγάλουν λεφτά από τους μετανάστες, το οποίο πιστεύω ότι είναι λάθος. Για αυτούς ήμασταν απλά νούμερα, όχι άνθρωποι. Ας πούμε, εάν δεν έχεις έγγραφα και χτυπηθείς από κάποιο αμάξι ή χτυπήσεις κάπου, δεν θα νοσηλευτείς σε κάποιο νοσοκομείο. Θα έχεις σπασμένο κάποιο μέρος του σώματός σου και δεν θα μπορείς να κάνεις, θα πονάς, δεν θα μπορείς να αγοράσεις παυσίπονα. Επειδή δεν θα έχεις έγγραφα, είναι μεγάλη αδικία, για την οποία πολλοί άνθρωποι δεν μιλούν καν για αυτήν. Παραγωγοί να ζητούν άμεσα ελληνικά χέρια στα χωράφια τους, ωστόσο καταφεύγουν και σε άλλες λύσεις, με μια επιλογή να αποτελούν και οι μετανάστες του στρατοπέδου Ασημακοπούλου. Εδώ στην Καβάλα το κάμπ είναι πολύ καλό. Οι άνθρωποι είναι καλοί, όλα είναι πολύ καλύτερα. Και πραγματικά ευχαριστούμε την ελληνική κυβέρνηση και τις ελληνικές αρχές και όλους που μας βοηθούν και μας στηρίζουν. Μας έδωσαν ακόμα και δουλειές. Πήγαμε και συλλέξαμε ελιές από τα δέντρα και πραγματικά είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό. Πες μας για αυτή σου την εμπειρία. Έκανες κάτι παρόμοιο στη χώρα σου? Όχι, ήμουν μηχανικός, αλλά λόγω της κατάστασής μου και επειδή δεν έχω ακόμα επαγγελματική κατάρτιση, δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά μου. Οπότε από τη στιγμή που η διοίκηση της δομής μας έδωσε την ευκαιρία να πάμε στα χωράφια,
job of going to collect olives. Και να δουλέψουμε μαζεύοντας ελιές, πήγαμε εκεί και δουλέψαμε. Μαζέψαμε ελιές από τα δέντρα, το οποίο ήταν πολύ καλό. Είναι ένα καλό προνόμιο που μας έδωσε την ευκαιρία να δείξουμε στον κόσμο ότι δεν είμαστε κακοί άνθρωποι. Είμαστε εδώ για να δείξουμε ότι είμαστε ειρηνικοί άνθρωποι και να ενταχθούμε στην κοινωνία. Πανόπουλε, φιλοξενήσατε το προηγούμενο χρονικό διάστημα κάποιους μετανάστες και πρόσφυγες από την δομή του Ασημακοπούλου, φυσικά για την τουλάχιστον βοήθεια και αρρωγή για τις παραγωγές σας εδώ στο Ορφάν, του Δήμου Παγκαίου. Εμείς ασχολούμαστε με τις επιτραπέζιες ελιές με τύπου Χαλκιδικής εδώ στην περιοχή και τα τελευταία χρόνια έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα με έλλειμμα στο εργατικό δυναμικό. Μας λείπουν κατά το κοινό λεγόμενο τα εργατικά χέρια. Λοιπόν, απευθυνθήκαμε στη δομή Ασημακοπούλου για να καλύψουμε ένα μέρος από αυτό το έλλειμμα. Μάλιστα. Κάτι το οποίο άμεσα βέβαια η δομή σας εξυπηρέτησε και σας έδωσε μετανάστες. Βεβαίως, βεβαίως, ναι. Έγινε η πρώτη επαφή. Ξεκινήσαμε για φέτος για πρώτη χρονιά, κάναμε την πρώτη επαφή. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν πολύ μεγάλος αριθμός των ανθρώπων που απασχολήθηκαν. Αλλά αυτό, ο στόχος ήταν αυτός, να γίνει η πρώτη επαφή και να μπορέσουμε να έρθουμε κοντά. Μάλιστα, αναφερθήκατε στην απουσία και στην έλλειψη χεριών. Ναι. Τι συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, κύριε Μελανόπουλο? Είναι ένα πρόβλημα γενικό αυτό στα εργατικά χέρια στην αγροτική παραγωγή. Παντού πανελλαδικό είναι το πρόβλημα και στην περιοχή μας αφορά. Τα τελευταία χρόνια το κενό αυτό το καλύπτουμε με εργάτες από τις χώρες της Βαλκανικής, Αλβανούς κατά κύριο λόγο, από τα Σκόπια, από τη Βουλγαρία. Λοιπόν, και κάθε χρόνο έρχονται όλο και λιγότεροι. Κάθε χρόνο έρχονται όλο και λιγότεροι. Εκείνο το πρόβλημα. Φέτος συνέπεσε και το πρόβλημα του κορονοϊού. Είχαμε ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα με τον κορονοϊό, με τα χαρτιά, με τα έγγραφα να τους φέρουμε λόγω καραντίνας, λόγω. Και φτάσαμε φέτος στο σημείο να είναι τόσο σοβαρό το πρόβλημα, που να μην ξέρουμε αν θα μπορέσουμε να μαζέψουμε τις παραγωγές. Τόσο, δηλαδή, μια δραματική κατάσταση. Και αναγκαστικά ψάχνουμε. Πήγαμε στην δομή του Ασημακοπούλου για να μπορέσουμε να καλύψουμε ένα μέρος από το κομμάτι. Δεν μπορούμε, δηλαδή, να πούμε ότι με αυτούς τους ανθρώπους θα καλύψουμε το πρόβλημα στο 100%, αλλά ένα μικρό κομμάτι το καλύψαμε και από εκεί. Τα ελληνικά χέρια γιατί απουσιάζουν από τα ελληνικά χωράφια, κύριε Μελανόπουλο? Τα ελληνικά χέρια δεν μπορείς να πεις ότι θα καλύψουν ή θα δουλέψουν μια ζωή στα αγροτικά προϊόντα. Από τη δεκαετία του 70 και του 80 ερχόντουσαν φοιτητές για παράδειγμα και μάζευαν. Ποτέ δεν. Δηλαδή αυτό που λένε ότι θα έρθει κόσμος από την πόλη να μαζέψει τα αγροτικά τα προϊόντα, αυτό δεν υπάρχει. Να μην τρέφουμε φρούδες ελπίδες στο ότι θα. Από εκεί και πέρα. Κόσμος από την περιφέρεια, από αυτά, απασχολούνται κάποια χέρια, κάποια, αλλά δεν πρόκειται και πάλι να μαζευτούν οι παραγωγές με τους Έλληνες. Και γι' αυτό υπήρξε και αυτή η λύση στο τόπο της δομής της Μαχοπούλου. Ναι. Εδώ πέρα ήρθανε κάποια συγκεκριμένος αριθμός ατόμων από την δομή, ναι. Κύριε Μελανόπουλε. Πώς ήταν η συνεργασία η δική σας φυσικά μαζί τους? Ήτανε αγαστή, ήταν καλά οι άνθρωποι. Ήταν συνειδητοποιημένοι, ξέραν τι ήρθαν να κάνουν και στο βαθμό που μπόρεσαν να ανταποκρίθηκαν. Τώρα ό,τι γίνανε, πρώτη φορά ήρθαν. Φυσιολογικό είναι να υπάρχει, να μην μπορείς να πεις ότι προσαρμόστηκαν απόλυτα, αλλά η πρώτη επαφή ήταν θετική, είναι θετική. Είδατε αποτέλεσμα σε σχέση και με την παραγωγή, δηλαδή υπήρξε αυτή η πολύτιμη αρρωγή για εσάς από τους μετανάστες? Είναι αυτό που λέω, δηλαδή έγινε η πρώτη επαφή. Έπρεπε να γίνει η πρώτη επαφή και από εδώ και πέρα πιστεύω θα μπορούν πιο εύκολα και αυτοί να έρθουν να συνεχίσουν να έρχονται. Τι καταγωγής ήταν οι άνθρωποι αυτοί που ήρθαν εδώ? Ήταν Ιρακινοί, Κούρδοι από το Ιράκ, Αφγανοί και διάφορες άλλες εθνικότητες, Τινίσοι, Μαροκινοί. Οι οποίοι ωστόσο μπορεί να έκαναν κάποιο άλλο επάγγελμα δηλαδή στη χώρα τους και να ήρθαν είναι εδώ. Οι χειρονακτικές εργασίες είναι αυτές που είναι, δηλαδή δεν χρειάζεται ιδιαίτερη.
ο καθένας μπορεί να κάνει χειρονακτική εργασία. Δηλαδή, μπορεί να έχει κάνει κάποιο άλλο επάγγελμα στη ζωή του. Ο καθένας μπορεί να το. Απλώς είναι δύσκολο. Ό,τι και να λέμε τώρα, να ανεβαίνεις πάνω στα δέντρα του και να μαζεύεις τις ελιές με τα χέρια που μαζεύουμε εμείς, είναι μια δύσκολη κατάσταση. Οι άνθρωποι ανταποκρίθηκαν σε ένα καλό βαθμό. Δηλαδή, τους βάζει σε ένα καλό βαθμό. Και οι πόροι που διαθέσατε εσείς σαν παραγωγός προς αυτούς τους ανθρώπους? Εμείς τους δίνουμε κανονικά ό,τι δίνουμε και στους υπόλοιπους αλλοδαπούς που έρχονται εδώ πέρα. Η αμοιβή είναι περίπου γύρω στα 2,5 ευρώ το τελάρο. Το ίδιο πληρώθηκαν και αυτοί. Ένα μεροκάματο. Βγάζουν ένα καλό μεροκάματο. Οι υπόλοιποι αλλοδαποί βγάζουν ένα πάρα πολύ καλό μεροκάματο αυτό το διάστημα που μαζεύουν, που ξέρουν τη δουλειά καλά οι Αλβανοί, για παράδειγμα. Αυτοί βγάλαν ένα κανονικό μεροκάματο. Παρατηρήσατε κάποιες διαφορές σε σχέση και με τους άλλους εργάτες γης που είχατε, άλλων δηλαδή εθνικοτήτων, σχέση με τους μετανάστες? Τους βλέπουν, εντάξει, τους βλέπουν όλοι με καχυποψία, γιατί είναι κάτι καινούριο, όλοι πάντα στο καινούριο, το αντιμετωπίζουν με δυσπιστία και καχυποψία. Από εκεί και πέρα, εμείς τη δουλειά μας προσπαθούμε να κάνουμε. Όσο μπορείτε, φυσικά. Σας περιέγραψα ότι το πρόβλημα είναι μεγάλο. Είναι δραματικό το πρόβλημα με τα εργατικά τα χέρια. Είναι παραγωγές που πρέπει να συγκομιστούν σε δεδομένο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, η βρόσιμη ελιά που μαζεύουμε εμείς, οι πράσινες ελιές, πρέπει να μαζευτούν μέσα σε 20-25 μέρες. Λοιπόν, χρειάζονται άμεσα εργατικά χέρια εκείνο το διάστημα. Οι παραγωγές είναι μεγάλες στην περιοχή. Ο όγκος είναι μεγάλος. Χρειάζονται πολλά εργατικά χέρια. Είναι κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στο νόμο της Χαλκιδικής, ναι, που και εκείνο το διάστημα, και εκεί το ίδιο χρονικό διάστημα χρειάζονται πολλά εργατικά χέρια, με αποτέλεσμα να μην καλυπτόμαστε. Συν όλα τα άλλα που είπα, κορονοϊό και τα συναφή, δείχνουν το δραματικό της κατάστασης. Να πούμε και την ευλόγηση ότι δεν είστε ο μόνος παραγωγός. Όχι, και άλλοι παραγωγοί από την περιοχή. Ναι. Οι οποίοι μείναν ικανοποιημένοι. Ναι. Στο ίδιο. Στο ίδιο, με δηλαδή, το κτέλ Καβάλας δουλέψαμε, μας έφερε ένα τέτοιο. Το κτέλ, δηλαδή, ήταν, η συνεργασία ήταν καλή, Όλα καλά με το κτέλ Καβάλας. Και εκεί πιστεύω, αν μπορέσουμε να, με τους ανθρώπους αυτούς, να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιο τρόπο να καλυφθεί το κενό αυτό, δηλαδή, στο μεταφορικό κόστος, γιατί ανεβαίνει κι άλλο το εργατικό κόστος με το... Εκεί πρέπει να βρεθεί. Εσείς πώς κάνατε όμως αυτή την επαφή, πώς δημιουργήθηκε αυτή η επαφή με τη δομή του Σιμακοπούλου για να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ και να δουλέψουν? Το ψάχναμε. Ήρθα σε επαφή με τους ανθρώπους, με τους υπεύθυνους από εκεί πέρα. Σας είπα, είχαμε πρόβλημα. Το έχουμε εντοπίσει το πρόβλημα από τα προηγούμενα χρόνια και φέτος όλη τη χρονιά ψάχναμε να δούμε τι θα γίνει. Ναι, ήταν μια μετακίνηση η οποία αντιζήτησαν οι αγρότες της Κάριανης, του Ακροποτάμου, από εκεί το Φρυνίου, από όλα τα χωριά εκεί που είχαν αυτό το καιρό τη συγκομιδή της ελιάς. Και επειδή δεν υπήρχαν χέρια από Έλληνες, λοιπόν καταφύγανε σε αυτή τη λύση, όπου οι μετανάστες πήγαν και δουλέψαν εκεί στα χωράφια. Ήταν μια καλή συνεργασία που δείχτηκε, γιατί και από τους αγρότες που μίλησα δεν είχαν παράπονα. Οι άνθρωποι μάθανε τη δουλειά γρήγορα και πήγε πολύ καλά. Μάλιστα. Οι εμπειρίες φυσικά και των μεταναστών, φυσικά και από τις με την επαφή που είχε και με τους οδηγούς, τον ΚΤΕΛ. Και οι μετανάστες έμειναν πολύ ευχαριστημένοι, γιατί πήραν και καλά λεφτά και η δουλειά δεν ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, ήταν εύκολη δουλειά. Μετά υπήρχε μεγάλη συνεννόηση με τους μετανάστες, πότε θα έρθουν, τι ώρα θα έρθουν να πάνε εκεί. Αυτά όλα τα κάναμε εμείς. Εμείς συνονιθήκαμε με αυτούς. Ήταν εύκολη αυτή η συνεννόηση? Ήταν εύκολη η συνεννόηση, ναι, γιατί υπήρχαν άτομα που ήξεραν και λίγο ελληνικά και μιλούσαν. Αλλά βασικό ρόλο έπαιξε ο υπεύθυνος εκεί, ο κύριος Ρέμος, του οποίου συμβουλή ήταν καθοριστική. Έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. The manager of the camp has facilitated, πήγαμε και μαζέψαμε ελιές. Όλοι όσοι πήγαμε θέλαμε να δουλέψουμε και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι. Θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη διοίκηση της δομής που έδωσε αυτή την ευκαιρία στους μετανάστες. Και θα ήθελα να επισημάνω στην ελληνική κυβέρνηση αλλά και στο Δήμο Καβάλας ότι είμαστε διατεθειμένοι να δουλέψουμε. Θέλουμε να ενταχθούμε στην κοινωνία και θέλουμε να μεταφέρουμε τα όσα ξέρουμε. Their abilities to the government and works with the society.
Είμαστε πολύ χαρούμενοι, αλλά θέλουμε από την κυβέρνηση να δώσει αυτά τα προνόμια εργασίας στους μετανάστες. Η διοίκηση της δομής μας έδωσε αυτή την ευκαιρία και γνωρίζουμε ότι προσπαθεί να κάνει τα πάντα για να εργαζόμαστε. We are so happy from the management of the camp. So, about the experience there in Olives, your bank assistant. Πώς σας φάνηκε η εμπειρία στις Ελιές? It was really too hard for me, especially for me, because ήταν πολύ δύσκολο για μένα, επειδή ποτέ δεν δούλεψα σε αγροτικές καλλιέργειες. Στα δάχτυλά μου νιώθω τόσο πόνο. Δεν είχα δουλέψει ποτέ στα χωράφια. I never worked in the agriculture. Κύριε Ρέμο, χαίρετε, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας υποδεχτήκατε εδώ στις εγκαταστάσεις σας. Λοιπόν, πάμε λίγο να μιλήσουμε σχετικά με το πρόγραμμα και το project αυτό, το οποίο έγινε κάτω από τη δική σας φυσικά αρρωγή της δομής του Οδοπαίδου Σιμακοπούλου, αλλά και φυσικά του ιδίου. Καθώς έχουμε πλέον μετανάστες, οι οποίοι μετά από αίτημα και των παραγωγών και συνεννόηση δική σας, οι οποίοι δουλέψανε κανονικά στα χωράφια και σε ελιές και σε αμπέλια, συγκεκριμένα στο Δήμο Παγκαίου. Μάλιστα. Καταρχήν, σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και κατά πρώτον να πω ότι εκ των πραγμάτων ίσχυε αυτή η ανάγκη για εργατικό δυναμικό, ίσχυε και κάθε χρόνο. Αυτή την ανάγκη την καλύπτουμε συνήθως εισάγοντας εργατικό δυναμικό από τη Βουλγαρία και την Αλβανία. Mm-hmm. Φέτος λοιπόν αρκετοί παραγωγοί ήρθαν σε μένα και μου ζήτησαν αν μπορούν να απασχολήσουν κόσμο από εδώ, από τη δομή. Εγώ θα σας πω ότι την πρώτη φορά που τους είδα τους ανθρώπους αυτούς, τους μετανάστες και τους πρόσφυγες όταν ήρθα λοιπόν εγώ εδώ, τους είπα ότι εγώ θα προσπαθήσω τη χαμένη αξιοπρέπεια που στο δρόμο ούτως ή άλλως έχετε κάποια που σας χάσει, θα προσπαθήσω να την αναπληρώσω δίνοντάς σας τη δυνατότητα να κάνετε μερικά πράγματα στη ζωή σας και να βοηθήσετε και τους συνανθρώπους σας εδώ μέσα και γύρω από τη δομή της Καβάλας. Έτσι, προσπαθώντας να τους δώσω κομμάτι της χαμένης αξιοπρέπειάς τους, προσπάθησα να τους βρω θέσεις εργασίας σε αυτόν τον τομέα που εκ των πραγμάτων και ο νόμος το επιτρέπει. Το σημαντικό ήταν ότι όχι μόνο τη χαμένη αξιοπρέπεια βρήκαν οι άνθρωποι αυτοί, γιατί η δουλειά, ξέρετε, δίνει μια αξιοπρέπεια στον άνθρωπο. Αλλά προσπαθούν, τώρα από ό,τι βλέπω, με κάθε τρόπο να την δώσουν πίσω και στην τοπική κοινωνία και οικονομία. Εγώ θέλω να πω ότι όλοι οι άνθρωποι δεν είναι ίδιοι. Υπάρχουν και καλοί, υπάρχουν και κακοί. Εδώ είναι μια κοινωνία και όπως όλες οι κοινωνίες έχουμε και καλούς και κακούς. Θεωρώ όμως ότι στην βασική τους έννοια όλοι οι άνθρωποι έχουν μια ευκαιρία να επανορθώσουν κάτι στη ζωή τους, αν τους δώσεις την ευκαιρία να το κάνουν. Οπότε εγώ προσπαθώ να δίνω ευκαιρίες και σε αυτούς που θεωρώ ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να τις εκμεταλλευτούν. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να έχουμε, να είμαστε λίγο ανεκτικοί και να δίνουμε μια ευκαιρία στους άλλους ανθρώπους. Σε όποιον άνθρωπο άλλωστε, έτσι. Κύριε Ρέμο, βλέπω, είδαμε και φυσικά και συνομιλήσαμε και μαζί με τους ανθρώπους. Υπάρχουν άτομα τα οποία ήταν στη χώρα τους τραπεζικοί υπάλληλοι, μηχανικοί και διάφορα, ωστόσο πήγανε κανονικά και βοηθήσαν στη γεωνακτική εργασία. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε και θα σας πω και δύο περιπτώσεις για να καταλάβετε τι περιπτώσεις έχω εγώ εδώ. Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος ανήκει στη φυλή, η οποία ο Σαντάμ Χουσέιν θεώρησε ότι πάει να βοηθήσει και έτσι εισέβαλε στο Κουβέιτ, έτσι ξεκίνησε λοιπόν ο πρώτος κόλπος του κόλπου. Και υπάρχει και άνθρωπος ο οποίος όταν μπήκαν οι Αμερικανοί στο Ιράκ θεώρησαν ότι πρέπει να πάρουν κάποιο προσωπικό για να τους βοηθήσει σε διάφορες εργασίες, υδραυλική, αυτά μαραγκή, στρατιωτικές. Και όταν έφυγαν, απειλήθηκε αυτός από αυτούς που είχαν μείνει του καθεστώτος Σαντάμ φυσικά και εξ αυτού έφυγε. Δηλαδή, άνθρωποι που ο πρώτος ξεκίνησαν τον πόλεμο στο όνομά τους και η δεύτερη που στην ουσία τελείωσε ο πόλεμος και στην κοινωνία που προέκυψε δεν αισθάνονταν ασφάλεια. Οπότε υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι, διάφορες περιπτώσεις. Φυσικά υπάρχουν και οι οικονομικοί μετανάστες.
Εγώ όμως θέλω να πω ότι στην περίπου, εγώ από ό,τι υπολογίζω, μπήκαν στο camp 120.000 περίπου ευρώ ως εργατική αμοιβή για την συλλογή της ελιάς και των αμπελιών. Και τα πιο πολλά από αυτά τα χρήματα, τα περισσότερα νομίζω, ήταν με εργόσιμο. Άρα γύρισε πίσω και στο σύστημα υγείας ένα κομμάτι που αφορά το εργόσιμο και τον τρόπο που το εργόσιμο υποστηρίζει το σύστημα υγείας. Και από την άλλη μεριά οι αγρότες δεν δώσαν μαύρα χρήματα που στην ουσία τους βοήθησε ώστε να κάνουν και οι αγρότες μας μια πιο ισορροπημένη πολιτική, οικονομική και οικονομική διαχείριση στις τιμές τους. Δηλαδή, γενικά νομίζω ότι η κίνηση αυτή ήταν καλή και υπήρχαν θετικά αποτελέσματα παντού. Άλλωστε, οι 120.000 από ό,τι βλέπω εγώ, τους ανθρώπους που μπαινοβγαίνουν, πηγαίνουν στα δώρα που περνούν για τις οικογένειές τους και πράγματα που περνούν για τις οικογένειές. Οπότε είναι και αυτό θετικό, γιατί και τα χρήματα αυτά γύρισαν πίσω στην αγορά της Καβάρας και δεν φύγαν σε άλλες χώρες. Έτσι. Και αυτό είναι ένα θετικό. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό είναι και αυτή η πρωτοβουλία που κάνατε εσείς. Φυσικά, εάν υπάρξει και κάτι το αντίστοιχο, να γίνει και η αναγνώριση κάποιων επαγγελματικών δεξιοτήτων που έχουν. Αυτό είναι μια πρόταση η οποία ισχύει, έχει πάει στο Υπουργείο, θα περιμένουμε, θα γίνει. Μην τα λέτε αυτά εσείς κάνατε εσείς. Εγώ δεν είμαι παράγοντας, ούτε θέλω να γίνω παράγοντας. Ήθελα να κάνω μια δουλειά εδώ και θα την τελειώσω όσο πιο καλά μπορώ. Αυτό που ζητούν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες είναι η σωστή ένταξή τους στην τοπική κοινωνία της χώρας μας, αλλά και στο σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών. Ζητούν δουλειές, ζητούν η κυβέρνηση να τους χρησιμοποιήσει όπως αυτή επιθυμεί και να μην τους αφήνει να παρασιτίζουν στις πλάτες της. Η διοίκηση της δομής του στρατοπέδου Ασημακοπούλου, θέλοντας να δώσει ευκαιρίες στους πρόσφυγες και τους μετανάστες, προχώρησε στην παροχή προγράμματος, εκεί όπου οι μετανάστες είχαν την ευκαιρία να δουλέψουν σε χωράφια του Δήμου Παγκαίου μέσω χειρονακτικής εργασίας. Αξίζει όμως και ένα μπράβο στους παραγωγούς, οι οποίοι δέχτηκαν με ευλάβεια και με σεβασμό αυτούς τους ανθρώπους στις δικές τους περιουσίες. Πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει αυτό και στο μέλλον, δηλαδή εσείς για ακόμη μια φορά θα εμπιστευόσασταν? Άκου να δεις τι γίνεται τώρα. Φυσικά. Οι αγροτικές, οι δουλειές δεν σταματάνε. Δηλαδή, έχουμε τώρα τη συγκομιδή της ελιάς, παράδειγμα. Θα συνεχίσουν και οι υπόλοιπες αγροτικές δραστηριότητες. Δηλαδή, θα μπορούν αυτοί οι άνθρωποι, κατόπιν συνεννόησης, να συνεχίσουν να έρχονται στην περιοχή και να δουλεύουν, να βγάζουν κάποια μεροκάματα. Έχουμε τα αμπέλια, θα αρχίσουν τα κλαδέματα. Είναι, ή θα συνεχίσει τώρα η συγκομιδή του ελαιοκάρπου για το ελαιόλαδο. Θα πάμε και όλο τον χρόνο, δηλαδή είναι και άλλες καλλιέργειες, όπως είπα, τα αμπέλια. Έχουμε όλο τον χρόνο. Οι ελιές έχουν κλάδεμα όλο τον χρόνο. Θέλει, απλώς πρέπει να έρθουμε σε επαφή με τους υπευθύνους και να βρούμε τη λύση για να συνεχίσουν να έρχονται οι άνθρωποι. Ερώτηση κρίσεως, διότι μπορεί να τεθεί, είναι κάτι μια ανοιχτή κοινωνία, μια ανοιχτή ερώτηση. Στην ερώτηση που μπορεί να ρωτήσει κάποιος τηλεθεατής, κύριε Μιλωνόπουλε, βλέπουμε τους μετανάστες να είναι στα χωράφια, ενώ οι Έλληνες δεν είναι. Οι Έλληνες είναι, οι περισσότεροι είναι άνεργοι. Τι απαντάτε σε αυτό? Ο Έλληνας έρχεται να δουλέψει στα χωράφια εν τέλει? Στο είπα αυτό το πράγμα, δεν έχει να κάνει, είναι κοινωνικό το ζήτημα. Δεν μπορώ να απαντήσω εγώ τώρα γιατί δεν έρχονται οι Έλληνες. Θα έρθουν κάποιοι από ανάγκη, θα έρθουν πιο νεαροί. Είναι χειρονακτική εργασία, δηλαδή. Είναι πολλά. Είναι θέμα, το βλέπει ο άλλος, ότι υποτιμητικό. Να πάω στα χωράφια να δουλέψω και να μαζέψω. Τι είμαι εγώ? Κατάλαβες? Δεν μπορώ, δεν. Δηλαδή, ούτε καν, ας πούμε, η οικονομική κρίση πιστεύεις? Και δεν το περιμένουμε. Δεν περιμένουμε λύση από αυτό το πράγμα. Οι λύσεις στα εργατικά χέρια θα δοθούν από τέτοιες περιπτώσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να περιμένουμε τους Έλληνες να έρθουν να συγκομίσουν τις παραγωγές μας, τα προϊόντα μας. Οι λύσεις θα είναι οι μηχανικές, να βρούμε τρόπους να μπει η τεχνολογία στο χωράφι, στις αγροτικές καλλιέργειες. Και μετά τα όποια εργατικά χέρια θα έρχονται.
κορονοϊός πόσο έχει στοιχήσει τις παραγωγές της κοινωνικής. Έχει. Έχει φέρει μείωση στη ζήτηση. Της τάξης. Τώρα δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό ακριβώς, αλλά υπάρχει πρόβλημα. Τώρα ελπίζουμε να μην συνεχίσει, δηλαδή η καινούργια χρονιά να μην... Να σας βρει τουλάχιστον με θετικό πρόσημο, ναι, και όχι... Και ένας λόγος, που η ελιά της Χαλκιδικής που συγκομίσαμε τώρα είχε αυτές τις τιμές, ένας λόγος ήταν λόγω του κορονοϊού. Αυτό που κρατάμε, κύριε Μνονόπουλο, είναι το γεγονός ότι εάν υπάρξει κάποιο νεότερο πρόγραμμα και για κάποια άλλη φυσικά παραγωγή, εσείς... Όχι, είμαστε σε επαφή, με τους ανθρώπους και θα κοιτάξουμε όσο μπορούμε να κρατήσουμε αυτή την επαφή και να συνεχίσουμε να έχουμε τους ανθρώπους να ξανάρθουν, να συνεχίσουν να έρχονται. Right now, I need such works to do more. Αυτή τη στιγμή χρειάζομαι δουλειά και κάνω κι άλλα. Θέλεις να κάνεις κάτι διαφορετικό? Just to gain some money, not sit here like a beggar. Ναι, διαφορετικό. Απλά να κερδίσω κάποια χρήματα. Όχι να κάθομαι και να μην κάνω τίποτα και να μου δίνει λεφτά η κυβέρνηση. Θέλω να κερδίζω τα λεφτά μου. Ζητάω από την κυβέρνηση να μας χρησιμοποιήσει, να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητές μας σε διάφορες δουλειές. Έχουμε διάθεση να δουλέψουμε, όχι να καθόμαστε με την οικογένειά μας στο σπίτι. Είναι πραγματικά βαρετό για εμάς. Τα λεφτά που κέρδισες από το πρόγραμμα βοήθησαν εσένα και την οικογένειά σου? Ναι, με βοήθησαν. Κατάφερα να αγοράσω ρούχα για εμάς. Είναι πολύ καλό για εμάς και χρειάζομαι και άλλες δουλειές να κάνουμε. The basic is that the immigrants, the refugees, have to enter. Οι μετανάστες πρέπει να ενταχθούν στην κοινωνία μας. Πιστεύεις αυτό το πρόγραμμα σου δίνει την ευκαιρία να ενταχθείς και ευκολότερα? Can give and have the purpose to enter the refugees in our society, in Greek society. Yeah, we have applied and we have the document. Έχουμε τα έγγραφα από την ελληνική κοινωνία. Έχουμε αφημί, έχουμε άμκα. We have hamkas, everything we have with ourselves. They have facilitated everything, but αλλά δεν ξέρω γιατί δεν μπορούμε να έχουμε δουλειές εδώ. And he works and his jobs here. I am so thankful from the government. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την κυβέρνηση και τον κόσμο. About 6 months or 7 months, I am living. Είμαι 6-7 μήνες στην Καβάλα. Δεν έχω δει ανθρώπους να μας μπρόχνουν σαν μετανάστες που είμαστε και να μας λένε είστε μετανάστες, μην μένετε εδώ. They told us you are refugees, don't live here. We are so happy and we are so thankful from the Kavala. Είμαστε τόσο ευχαριστημένοι και ευγνώμονες για τους Καβαλιώτες, αλλά και για τους Έλληνες, διότι είμαστε άνθρωποι, χρειαζόμαστε βοήθεια και θέλουμε να ζούμε σε ένα ειρηνικό περιβάλλον. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι οι μετανάστες προκαλούν πολλά προβλήματα στα μέρη που ζουν στην Ελλάδα. Τι απαντάς εσύ σε αυτό? Δεν λέω ότι όλοι είναι καλοί. Στη χώρα μου λέμε, έχουμε 5 αδέρφια και αδερφές, 5 διαφορετικά σωματότυπα και έρχονται από τους ίδιους γονείς. Υπάρχουν καλοί και κακοί. Το πρόβλημα είναι ότι οι κακοί είναι σαν ιός. Διότι όπως ο ιός κολλάει, έτσι κολλάει και το όνομα των μεταναστών. Δεν έχουμε καμιά κακή πρόθεση να βλάψουμε κανέναν. Το χέρι που σε ταΐζει δεν το δαγκώνεις. Έχασες κάποιον από το ταξίδι σου στο Αφγανιστάν μέχρι εδώ? Όχι ακριβώς από τη δική μου οικογένεια. Γνωρίζουμε άτομα που έχασαν άτομα από την οικογένειά τους. Ξέρουμε άτομα που έχασε γυναίκα και παιδί. Ο συγκεκριμένος έφτασε στην Ελλάδα με τους δύο γιους του, καθώς η γυναίκα του και η κόρη του πνίγηκαν στο νερό. Αποτελεί δολοφόνος η θάλασσα.
αποτελεί σίγουρα δολοφόνο, αλλά ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για ένα καλύτερο αύριο. Ραχίτ, ποια η γνώμη σου για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που αυτοπροσδιορίζεται ως Σουλτάνος των Μουσουλμάνων? Ποια είναι η άποψή σου για αυτόν? Η προσωπική μου άποψη είναι ότι ο σεβασμός έρχεται μέσα από τις καλές πράξεις και όχι μέσα από τις κακές. Στη χώρα μου λέμε ότι πρέπει να σεβόμαστε τους γείτονές μας, τους φίλους μας, την οικογένειά μας, έτσι ώστε να μας σεβαστούν και αυτοί. Πιστεύω ότι ο Ερντογάν δεν μπορεί να γίνει αρχηγός των μουσουλμάνων. Ο αρχηγός επιλέγεται από το πλήθος και δεν αυτοπροσδιορίζεται. Το μέλλον θα δείξει τι θέλει να κάνει στο μουσουλμανικό κόσμο. We will see. It's a time to prove, but it's a something which I can't tell. Its future will show. Πιστεύετε ότι τα Ισλαμικά κράτη τον έχουν αποδεχθεί ως αρχηγό ή ο ίδιος απλά αυτοπροσδιορίζεται ως αρχηγός? Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. It's different, but posing is obviously something else. Now, I'm not a political person, and. Δεν είμαι πολιτικό πρόσωπο, αλλά για μένα, εάν πρέπει να αποδεχτώ έναν αρχηγό, ο οποίος θα είναι από την κοινότητά μου. Εάν δεν καταλαβαίνει τα προβλήματα της κοινότητάς μου, δεν μπορεί να είναι αρχηγός μου. Δεν ξέρω τι έχει στην ατζέντα του. Δεν ξέρω τι σχεδιάζει για τα Ισλαμικά κράτη. Για μένα δεν θα αποδεχόμουν κάποιον ο οποίος δεν θα γνώριζε τα προβλήματα των ανθρώπων μου. Τι απαντάς σε όσους μας παρακολουθούν τώρα στην τηλεόραση που λένε ότι οι μετανάστες έπρεπε να καθίσουν στη χώρα τους και να πολεμήσουν για αυτή? Κάθε υπόθεση είναι διαφορετική. Δεν μπορώ να υποχρεώσω κανέναν να μείνει στη χώρα του. Το Αφγανιστάν έπρεπε να είναι ένα ειρηνικό έθνος. Αυτή τη στιγμή το Αφγανιστάν είναι μία από τις χειρότερες χώρες στον κόσμο. Εάν έλεγα κάποιον ο οποίος είναι σε απελπιστική κατάσταση να μείνει στη χώρα του, θα ήταν λάθος. Επίσης, δεν θα παρότρινα κάποιον ο οποίος δεν έχει ανάγκη να πάει σε άλλη χώρα. Όλοι πρέπει να σκέφτονται τι κάνουν. Είναι τόσο απελπισμένοι να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους να έρθουν στην Ευρώπη? Είναι η δική τους απόφαση. Επειδή είτε το πιστεύετε είτε όχι, από το Αφγανιστάν στην Ελλάδα μπορεί να πεθάνεις 7 φορές, αλλά και να γεννηθείς 7 φορές. Δεν είναι εύκολο. Μέχρι και σήμερα πιστεύετε ότι περίπου 1041 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους ή αγνοούνται στη Μεσόγειο καθοδόν προς την Ευρώπη. Η διαδρομή από τις εμπόλεμες ζώνες στην Ευρώπη παραμένει θανατηφόρα, καθώς το 63% των θανάτων στη θάλασσα μέχρι στιγμής καταγράφηκαν εκεί. Η θάλασσα αποτελεί έναν άτυπο δολοφόνο κάτω από τον ανθρώπινο παράγοντα.